Το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης Νοβάρτης, ο τέος αντιπρόεδρος της ελβετικής εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Φρούζης, λύνει τη σιωπή του μιλώντας για πρώτη φορά σε μέσο ενημέρωσης μετά την εμφάνιση της υπόθεσης το Δεκέμβριο του 2016. Η συνάντησή του με τον Αντένα έγινε στο γραφείο ενός συνηγόρου του στο κέντρο της πόλης. Κύριε Φρουζή, από την πλευρά της εταιρείας, του πρώην εργοδότη σας, είστε το κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, δεν σας κάλεσε ποτέ η εισαγγελέα διαφθοράς να πείτε αυτά που ξέρετε? Ποτέ δεν έχω κληθεί από την εισαγγελία ή από κάποια άλλη αρχή για να καταθέσω, παρόλο που, όπως σωστά το λέτε, φέρομαι να είμαι ένα κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Ενώ αυτή η υπόθεση, όπως ξέρετε καλά, εκκρεμεί περίπου 3 χρόνια. Τέλος του 2016, δηλαδή πριν 36 μήνες, πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Νοβάρτης ξεκαθαρίζει ότι η τοποθέτησή του αυτή έχει σχέση με την κυρίως υπόθεση, αυτή που αφορά τους 10 πολιτικούς. Ο κύριος Φρουζής διευκρινίζει πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν είχε επαφές με την εισαγγελία διαφθοράς. Ανεπισήμως ζήτησε στο τέλος Μαΐου του 2018 η εισαγγελέα του Λουπάκη στους δικηγόρους μου να συντηθούμε ατύπως με την ομάδα της. Άρα ήμασταν 6 άτομα στο ίδιο γραφείο, οι δικηγόροι μου και η ομάδα της, όπου εκεί με προέτρεψε πολλές φορές στην ίδια συνάντηση, παρόλο που ήταν σχετικά οδηγόλεπτη, να τύχω των ευεργετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα και να μιλήσω για πολιτικά πρόσωπα. Της είπα ότι δεν έχω καμία ανάγκη προστασίας για να καταθέσω, ούτως ή άλλως είναι κάτι που ζητώ συνεχώς από τη μέρα που εμφανίστηκε αυτή η υπόθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατάλαβα ότι δεν εννοούσα να καταθέσω εγώ αυτά που εννοούσα σαν αλήθεια, αλλά κάτι διαφορετικό. Σαν μοχλοπίεσης είχε να μου πει ότι είχε μαζέψει σοβαρά στοιχεία εναντίον μου και γι' αυτό θα ήταν καλό για μένα να καταθέσω όπως μου το πρότεινε. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Νοβάρτης ουδέποτε εκλήθη έκτοτε, ούτε και είδε ποτέ τα περίφημα στοιχεία για τα οποία τότε είχε γίνει λόγος. Ποτέ δεν είδα στοιχεία, παρόλο που έχουν περάσει 1,5 χρόνο από τότε, 18 μήνες από τότε, δεν έχουν εμφανιστεί διαφορετικά στοιχεία, τίποτα διαφορετικό από τις καταθέσεις των 2 ψευδομαρτύρων του τέλους του 17, αρχές 18, τίποτα περισσότερο. Θέση για τα όσα είπε ο κύριος Φρουζής πήραν πριν από λίγο πηγές κοντά στην εισαγγελία διαφθοράς. Είναι δίπλα μου ο Τάσος Τέλογλου και θα μας ενημερώσει. Καταρχήν, Νίκο, κυρίες και κύριοι, οι πηγές αυτές, οι εισαγγελικές πηγές μας είπαν ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να λέει ότι θέλει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεύτερον, αναγνώρισαν ότι στην κυρίως υπόθεση αυτή των 10 πολιτικών, όντως ο κύριος Φρουζής έχει δίκιο, δώσαν όμως μια εξήγηση. Είπαν ότι στο σημείο εκείνο, δηλαδή των αρχών του 2018, είχαν 2 επιλογές επειδή ο κύριος Φρουζής, έτσι τον χαρακτήρισαν, ήταν ύποπτος φυγής. Ή να τον καλέσουν για εξηγήσεις και να του βγάλουν ένταλμα σύλληψης, θα τον κάνουν κρατούμενο δηλαδή, έστω προσωρινά, είτε να του πάρουν το διαβατήριό του. Προτίμησαν να του πάρουν το διαβατήριό του και να μην τον καλέσουν σε εξηγήσεις. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι ο χρόνος συνάντησης που επικαλείται ο κύριος Φρουζής, της ανεπίσημης αυτής που λέει, το Μάιο του 2018, δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στο να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, διότι ήδη είχε απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Άρα υπήρχε ένα δικονομικό εμπόδιο. Βεβαίως, αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ο κύριος Φρουζής να μπορούσε, γιατί δεν χρησιμοποίησε τη λέξη ότι θα γίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Όχι, μάρτυρας. Θα μπορούσε να τύχει ορισμένων προνοιών, προνομίων του νόμου, όπως έγινε ο κύριος Ζήγρας στην υπόθεση του κύριου Τσογατζόπουλου, και να ελπίσει ότι θα πάρει χαμηλότερες ποινές. Να έχει καλύτερη μεταχείριση, ποινική μεταχείριση. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Τέλογλου.